μετά αυτό το εισέβρος, όπως συνήθως, έκταση και πάθος, πλαίσιο που σας πέρασε ο πάθος, θα σας μιλήσω εγώ λίγο πιο λιτά για ένα κομμάτι της φόκουσης της ψυχοθεραπείας, την αντιδιοπίδραση, που έχει μια κάποια σχέση με τις τρεις συνθήκες του πρόγραμματος, όπως το δείτε. Μια σχέση που προσπάθησε να επηρεάσει ο Τζέντλι τον Ρόγκερς, δεν τα κατάφερε, αλλά θα πάνε μαζί σε αυτή τη διαδρομή να τον παρακολουθήσουν σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ελπίζω να είμαι εύληπτη, γιατί η όλη η φιλοσοφία είναι γάκη. Is not. Ξεκινάμε. Η αλληλεπίδραση ως δυνατότητα αλλαγής στην φόκουσα βιολογική θεραπεία. Δίνω στην αλληλεπίδραση ως εκτοπλίστο. Αλλά θα σας γνωρίσω και τον Τζέντλι, ο οποίος ήταν άψογο Αμερικανός, εμπνευστής της φόκουσα βιολογικής θεραπείας και χαρακτηρίζεται από μια ισχυρότατη ευρωπαϊκή φιλοσοφική και πολιτιστική παράδοση, η οποία ευρέως βασίζεται στην φαινομενολογία και τον μαρξισμό. Πιντιτάι, Χούσερ, Σαρτ, Μαυροπονιτή, Χάιντεγκερ, Λάιμπνιτς, Καντ, Χέγκελ, το Πλάτωνος και Αριστοτέλης είναι οι αναφορές του όταν υποστηρίζει ότι οι υποκειμενικές μας εμπειρίες δεν είναι μόνο εσωτερικές αντιδράσεις, αλλά οι αλληλεπιδράσεις μας στη ζωή και τις καταστάσεις. Αυτή η έννοια της αλληλεπίδρασης τον συνοδεύει για να βρεθεί στην υπόρρητη, στο υπόρρητο υλικό, στις υπόρρητες πληροφορίες, σε όλη την έκταση της φιλοσοφίας του. Το κεντρικό φιλοσοφικό του έργο είναι αυτό του μοντέλου διαδικασίας, ευρώσεις μόνο. Αντιλαμβάνεστε, το ING είναι σε ό,τι υπάρχει στη διαδρομή του. Αυτό δεν το έργο του το μεταφέρει μέσα από τρεις παραμέτρους. Αυτή της φιλοσοφίας, με το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη φαινομενολογία, όπως σας είπα, της θεωρητικής διάστασης, βασισμένη στη διαδικασία, αλλά ειδικότερα στην ψυχοθεραπεία, στη βιωματική διαδικασία, πώς βιώνω. Η τρίτη παράμετρος είναι αυτή της πρακτικής πλευράς της φιλοσοφίας. Επέρεται ο Τζέντλι ότι μετά την αρχαιότητα είναι ένας από τους μόνους που έχει και μία πρακτική για τη φιλοσοφία. Και αυτή η πρακτική δεν είναι άλλη από τον διαδικασία εστίασης, της οποίας ο ρόλος ουσιαστικά είναι να διευκολύνει το πρόσωπο να μεταφέρει την προσοχή του στην πνευματική διαδικασία. Πώς είναι να ακούω εγώ ένα θεωρητικό κείμενο. Δεν είναι τι διαβάζω, είναι πώς είναι για μένα, τι διασταυρώνω. Αυτό το κομμάτι του είναι ένα κομμάτι που δεν ξέρω από την αρχή που μελέτησα, που εκπαιδεύτηκα σε αυτή την προσέγγιση. Είναι κάτι που με βάζει μέσα, παρούσα στη ζωή μου, σε κάθε τι που έχω, να έχω όχι άποψη, να έχω μια εσωτερική θέση του πώς είμαι με αυτό, πώς είμαι σε σχέση με αυτό. Και αυτό είναι εξαιρετικά ουσιαστικό και στην ψυχοθεραπευτική μας δουλειά, αν αυτό μπορέσει μια κάποια στιγμή ο θεραπευόμενός μας να το αναγνωρίσει και να μπορέσει να πορευτεί με αυτό. Μιλούμε λοιπόν τόση ώρα για τη βιωματική διαδικασία. Πώς φτάσαμε εκεί. Ο Τζέντλι στα 15 χρόνια που διήθηκε τις έρευνες που διεξήγαγε η ομάδα του Ρόγκερς, λέει φίλοι σε αυτό, για την επιτυχή ψυχοθεραπεία και τους παράγοντες που συντελούν σε αυτό, βρέθηκε απέναντι σε μια καινούργια μεταβλητή. Ήταν αυτή η μεταβλητή. Εκείνη προσπαθούσαν να βρουν ποια προσέγγιση ήταν αποτελεσματική, ποιοι θεραπευτές ήσαν αποτελεσματικοί και βρίσκεται μια μεταβλητή ότι ο επιτυχής πελάτης, εκείνος είναι που διευκολύνει, δεν ασχολείται μόνο νοητικά γύρω από τα προβλήματά του,
ούτε και παρασύρεται τα συναισθήματά του στην ψυχοθεραπεία. Αλλά τι κάνει. Εκείνο που κάνει είναι να παραμένει σε αυτό που ο Τσέντλι ονόμασε αργότερα στη θεωρία του βιωμένη αίσθηση, σωματικά βιωμένη αίσθηση της κατάστασης που ζω. Δηλαδή, με την άμεση εμπειρία τους. Από όπου αλληγορίες, νοερές αποκολλήσεις ή και λέξεις μπορούν να επέτσουν. Βλέπω κάποιον και κάτι νιώθω. Χρειάζεται πάντα φυσικά να κάνουμε μια βάση και σε αυτό θα μιλήσω, αλλά αυτό είτε σωματικά βγαίνει σαν ένας κόμπος, είτε στο στομάχι μου μια διαδρομή, αυτή είναι η σωματικά βιωμένη αίσθηση που ομιλούμε αρχικά, άσχετο αν μέσα στη θεραπεία κάνουμε μια σχέση μαζί της και ένα διάλογο για να μπορούμε να την συμβολοποιήσουμε και να νοηματοδοτηθεί στη συνέχεια η εμπειρία. Η βιωματική διαδικασία λοιπόν, νομίζω συμφωνείτε, δεν είναι παρά η άμεση εσωτερική αναφορά της φαινομενολογικής συνειδητότητας του. Πώς εμένα φαίνεται, πώς εγώ φαίνεται. Η θέση τώρα της βιωματικής διαδικασίας στη θεραπεία. Συνήθως στην ψυχοθεραπεία, οι θεραπευόμενοι νομίζω έρχονται για να μιλήσουν για την ψυχή, μια εσωτερική διαδικασία που φυσικά μόνο εκείνοι γνωρίζουν. Κι όμως, οι περισσότεροι από αυτούς αποτυγχάνουν να αναστοχαστούν περί την ψυχή τους και τη ζωή τους και αναφέρονται γενικά σε καταστάσεις. Οι θεραπευόμενοι μοιάζουν να εμπιστεύονται περισσότερο την εξωτερική πραγματικότητα. Τι έχουν μάθει από τους άλλους, τι τους λένε οι άλλοι, τι θα τους πει ο θεραπευτής τους, τι θα ζητήσουν από τον θεραπευτή τους. Το πώς νιώθουν εκείνοι εσώτερα για όλο μοιάζει να αφήνεται εκτός. Στη φόρμα σου τώρα όμως η πνευματική διαδικασία, η στροφή της προσοχής εσωτερικά είναι ο κλασικός τρόπος πρόσκλησης του θεραπευτή. Θα έχω σου μιλήσει για την συνάντηση του ταξιτζή, εξεμάνει, δεν μπορούσε να είναι. Εσύ θα, ναι, θα μπορούσαμε να δούμε πώς είναι όλο αυτό για σένα, πώς είναι όλο αυτό για σένα. Δηλαδή, με έναν τέτοιο τύπο, με μια ανοιχτή ερώτηση, θα ήθελες να μείνουμε, να πούμε λίγο περισσότερο για αυτά. Αυτή είναι μια προσπάθεια, η πρόσκληση που λέμε στον θεραπευόμενο, να γυρίσει πώς εκείνος βιώνει αυτή την κατάσταση. Όχι να δώσει χώρο, όπως λέμε στο γεγονός, αλλά τι είναι, τι σχέση έχω εγώ στο εδώ και τώρα με τον πραξιτό, πώς το ζω, πώς το βιώνω. Αυτός είναι ο κλασικός μας τρόπος επικοινωνίας. Άρα, πώς είναι για σένα αυτό, ή θα μπορούσαμε να δούμε πώς είναι για σένα. Φυσικά παραξενεύονται πάρα πολύ επάνω σε αυτό. Αλλά μια κάποια εκπαίδευση μέσα στη διαδρομή της θεραπείας μας, και αυτό εννοώ όταν έρχεται και ξανάρχεται, μοιάζει ο άλλος να το παίρνει και να το τιμά στο τέλος, ότι γυρίζει πίσω σε εκείνο και μιλάει για εκείνο. Σημειωτέων, και αυτό θέλω να το προσέξετε, αυτή η πρόσκληση δεν αναζητά την επιβεβαίωση των υποθέσεών μας, αλλά το ξεδίπλωμα του φρέσκου, του καινούργου, πώς είναι σήμερα εγώ να είμαι ορκισμένος. Προχτές μπορεί να ήμουν με τη μητέρα μου, σήμερα όμως με έναν άλλον τρόπο. Και εκεί εμείς περιμένουμε, δεν είναι ότι γνωρίζουμε ότι αυτός νευριάζει, είναι έτσι, να βρει τι είναι αυτό που τον κρατά σήμερα νευριασμένο. Δηλαδή, θα πλησιάσουμε την ενεχόμενη πόρτα και ασυμβολοποίητη εισέδησο με την γνώση. Τον εκνευρίζει και τον τραβάει, τον κάνει να κάνει έτσι. Ίσως αυτό είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση της FOT. Η πρόκλησή της προς την ανοιχτότητα. Δεν πάμε να εξισώσουμε ή να θεωρήσουμε σύμφωνα με τη θεωρία με το άνθρωπο. Αφήνουμε τον άνθρωπο, αφήνουμε τον εαυτό μας να δούμε, να τιμήσουμε και να δούμε πώς είναι για μας. Γιατί εμπιστευόμεθα το καινούριο που θα έρθει.
Τι μας κάνει όμως να το εμπιστευόμαστε αυτό το καινούριο που θέλει. Ο Τζένι μέσα στο φιλοσοφικό του έργο αναφέρεται στις αυτοοργανωτικές ζώσεις διαδικασίες. Όπως γνωρίζουμε, το σώμα αναπτύσσεται από ένα κύτταρο. Τούτο σημαίνει ότι είναι προϊόν διαδικασιών ζωής. Και όλες αυτές οι διαδικασίες έχουν σχέση με το περιβάλλον. Τα σώματά μας, λοιπόν, σχετίζονται με το περιβάλλον ως μία διαδικασία. Αν πάρετε, για παράδειγμα, την αναπνοή, η διαδικασία αναπνοής συνεπάγεται τόσο τον αέρα, όσο και τους πνεύμονες. Η αναπνοή δεν βρίσκεται μόνο στο σώμα ή βρίσκεται μόνο στο περιβάλλον. Είναι μια διαδικασία σώματος περιβάλλοντος. Βλέπετε τη διαδικασία πως ενέχεται σε όλες μας τις ζώσεις διαδικασίες. Δεν μπορώ να σας φέρω σειρά παραδειγμάτων. Σας στέλνω αυτά που είναι πιο κοντά μας. Και έτσι τη στιγμή που δεν θα υπάρχει αέρας, η δομή των πνευμών θα αρχίσει να προσελκύθεται. Όπως πάλι, αν οι πνεύμονες δεν λειτουργούν, δεν θα υπάρξει λειτουργία αέρος. Βλέπετε τη διαδικασία μεταξύ τους. Τα ζώα αναρχόνται στα δέντρα. Έχουν διαφορετικά κατασκευασμένα σώματα από τα ανθρώπινα. Όχι μόνο διαφορετικά άκρα, όπως ένα υδρόβιο. Διαφέρει από εμάς το κάθε τι, αποδεικνύοντας την αλληλεπίδρασή του με το οικείο του περιβάλλον. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι από ένα οστούν, ένα προϊστορικού ζώου, κανείς μπορεί να συμπεράνει όχι μόνο για ολόκληρο το σώμα, αλλά επίσης και για ολόκληρο το περιβάλλον. Και πώς το σώμα λειτουργεί σε αυτό. Υπάρχει εδώ μια πάρα πολύ δυνατή σχέση. Και βασιζόμενα σε αυτές τις ζώσεις διαδικασίες του Τζένκιν, αποφαίνεται ότι η αλληλεπιδραστική πληροφορία περί το περιβάλλον ενέχεται στη δομή του σώματος, σε κάθε σωματική διαδικασία. Αυτό εμείς εμπιστευόμεθα και θέλουμε ο πελάτης μας να μπορέσει να γυρίσει στο σώμα του σε όλες αυτές τις πληροφορίες που ενέχει. Υποστηρίζει δε περαιτέρω ο Τζένκιν ότι αυτό το είδος αλληλεπίδρασης είναι πρότερο της παρουσίας αντιληπτικών δεδομένων. Να λοιπόν, γιατί ο έκτος όρος του Ρότζερς λέει και χρειάζεται ο πελάτης να το αντιλαμβάνεται αυτό. Δεν χρειάζεται να το αντιλαμβάνεται. Γίνεται μέσα στην αλληλεπίδραση και εμείς είμαστε παράγωγα αυτής της αλληλεπίδρασης. Είναι μέσα ο πελάτης, είναι μέσα ο θεραπευτής, είναι μέσα σε αυτή την αλληλεπίδραση και οι συνθήκες. Αυτή του είναι η διάσταση όσο μπορώ να σας την περάσω πιο εύρυπτα. Η γνωματική διαδικασία λοιπόν αποδίδεται αφενός προεδρικά, γι' αυτό κάθε σωματική ζώσα διαδικασία ενέχει πάντα την νόημά της. Η εμπειρία έχει ήδη νόημα, δεν της αποδίδεται. Γι' αυτό είναι full stop. Έτσι όμως είναι εμφανές ότι φέρνει μια τεράστια αλλαγή, αφού υποστηρίζει ότι ανέχουμε μια απέραντη ποσότητα πληροφοριών ως μια αλληλεπιδραστική, σφαιρική, σωματική ενημερότητα. Οπότε για το Τζένκιν, η αλληλεπίδραση και οι δύο συνθήκες, όπως σας έλεγα πριν, ενέχονται, συνεπάγονται μεταξύ τους, έτσι ώστε οι συνθήκες και οι εμπειρίες του πελάτη να μην είναι πραγματικά ξεχωριστές, αλλά να γίνονται μέσα σε μία διαδικασία. Αρχικά η αλληλεπίδραση, λοιπόν, αυτός είναι ο όρος του φιλοσοφικού του έργου και γι' αυτό ο άνθρωπος, όπως και οποιαδήποτε ζώσα ή ύπαρξη, είναι μία διαδραστική οντότητα. Δεν είναι μια στατική οντότητα, αλλά ένα αλληλεπιδραστικό σύστημα το οποίο παίρνει και δίνει. Και ξέρετε, μέσα σε αυτό το αλληλεπιδραστικό σύστημα παίρνει και δίνει, σιγά σιγά ο πελάτης μας αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να πάρει. Δεν έχει λόγους να ζητάει. Αυτό είναι ένα από τα πιο
από τις πιο διακριτικά τρυφερές εκφάνσεις, αν μπορέσουμε να περαστεί μέσα στη διαδρομή μας. Άλλη επιδρό, το αγαπώ γιατί με εμπνέει. Τι να του ζητήσω. Άλλη επιδρό, μπορώ και δίνω γιατί παίρνω. Είναι ένα κομμάτι πόσες φορές πλησιάζουμε σε μια θεραπεία και αυτό είναι πολύ ανοιχτό και πολύ αποδεκτό. Είναι από τις πιο ουσιαστικές στιγμές για τον θεραπευτή και φυσικά τον θεραπευόμενο. Χαρακτηριστικά, για να υπογραμμίσει αυτή την υπόρτιζόσα διαδικασία που αναφέρει «Nothing ever is». Θα σου άφησα αγγλικά, γιατί πώς να το μεταφράσω αυτό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τρόπος να ορίσουμε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι μία ζώσα διαδικασία. Και πίσω στο background εκεί μπορεί κανείς να δει ότι δεν είμαι θεϊκή για ετικέτες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η διαδικασία για να μου πω οδηγεί. Η δική μας ματιά είναι αυτή. Τώρα συγχωρέστε μας. Για το gently, όταν δύο πρόσωπα λοιπόν, όπως είπα, αλληλεπιδρού, υπάρχει μόνο μία αλληλεπίδραση. Οι άνθρωποι είναι παράγωγα αυτής της αλληλεπίδρασης. Είμαι θα αλληλεπιδράσεις και όχι μόνο σε φυσικό επίπεδο, αλλά και με άλλους ανθρώπους. 9 μήνες με τη μητέρα μας, πριν ακόμα γεννηθούμε, με όλους αυτούς από το παρελθόν μας, αλλά και με εσάς πάλι, μυστική, και δεν ξέρω αν αλληλεπιδρούμε, αλλά νομίζω χρειάζομαι πάυση για να το δω, αλλά ξέρω εγώ ότι διαρωτώ με συνέχεια στη δική μου αλληλεπίδραση, άρα για να μπορείς να τους περάσεις κάτι από αυτά που έχει μέσα. Αφού λοιπόν το σώμα είναι σχετικό με τις καταστάσεις για να προχωρήσουμε προς τη θεραπεία, όταν στρέφετε την προσοχή σας στη δική σας εμπειρία και τη συνθέτετε ως ένα αυτό ή εκείνο, με καλά ή όχι, εκεί τι υπάρχει σε αυτή την κατάστασή σας. Και υπάρχει η τωρινή σας σχέση με τον θεραπευτή σας, πού βρίσκεται στη ζωή σας, το όλο σας παρελθόν υπάρχει, το έχετε εκεί, οτιδήποτε άλλο είναι μαζί σας. Και κάποια στιγμή ο θεραπευόμενος λέει κάτι. Του καθεπτίζεται αυτό και βρίσκεται ότι είναι λαθασμένο. Είναι πολύ προσωποκεντρικό, μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Ο θεραπευόμενος το διορθώνει. Ο θεραπευτής δέχεται τη διόρθωση και ο θεραπευόμενος συνεχίζει. Ναι, αυτό είναι σωστό. Αλλά όχι εντελώς. Κάτι υπάρχει εκεί. Δίνει την επόμενή του διευκρίνηση, τη δέχεται ο θεραπευτής και αυτή. Και ο θεραπευόμενος απαντά. Ναι, μωρέ, αυτό είναι. Και παράλληλα υπάρχει μια αίσθηση ανακούφισης. Έτσι, βιωματικά νιώθεις ότι κάτι έχεις προσεγγίσει. Στη συνέχεια υπάρχει μια χαρακτηριστική σιωπή. Μια σιωπή όμως που μιλάει πολύ. Και σε εκείνη τη σιωπή έρχεται η επόμενη λέξη φράση. Συνήθως αυτή η φράση είναι βαθύτερη. Όχι ότι συμβαίνει πάντα, αλλά καθρεφτίζεται όμως. Πάλι τη διορθώνει ο θεραπευόμενος. Τη δέχεται ο θεραπευτής και περιλαμβάνεται στη διόρθωση. Ο θεραπευόμενος προσθέτει μια λεπτομέρεια την οποία ο θεραπευτής περιλαμβάνει επίσης στον στοχασμό του. Πάλι υπάρχει μια αναπνοή. Ένας αναστεναγμός συνήθως. Και έπειτα η σιωπή. Είναι λοιπόν αυτή η σιωπή στην εφόρτη η οποία συνιστά για τον Χάιντεγκερ την ουσιώδη δυνατότητα της ομιλίας. Κάποιος που σιωπά λέει κάτι. Κάτι έχει να πει. Αυτό είναι 100% μια κατάσταση την οποία τη βιώνεις μέσα στην ζωή. Δεν είναι κάτι πολύ σύνθεση. Αυτή η διαδικασία προαγωγής είναι ένα μυστήριο. Έρχεται μέσα από το σώμα, ακριβώς ανάμεσα στη ζώνη των συνόρων μεταξύ συνειδητού και ασυνειδητού. Μέσα από αυτά τα μικρά βήματα μπορεί να αλλάξει ολόκληρος ο χειρισμός του προσώπου. Και
Κλείνοντας, θέλω να σας μιλήσω για μας, τους συναδέλφους που είμαστε πρόσωπο ποιητικοί, ότι με αυτή την έννοια της επιστροφής της προσοχής μας προς εμάς, δημιουργείται μια απόσταση. Λέμε, είμαι λυπημένος. Αν όμως γυρίσω να δω πώς είναι για μένα να είμαι λυπημένος, αμέσως δημιουργείται μια απόσταση. Εγώ είμαι εδώ, εκείνο είναι εκεί, και αυτή η απόσταση δημιουργείται καθώς το σώμα αφήνεται να μορφοποιήσει το όλο της βιωμένης αίσθησης του προβλήματος. Πώς είναι για μένα να αγαπώ τη μητέρα μου και να μην μπορώ να έχω σχέση. Μένω λοιπόν με αυτό και ψάχνω, σαν να ψάχνω για αυτό το κάτι στο σώμα μου. Και υπάρχει μια διαδικασία τότε ως εξής. Είμαι εδώ και αυτό, το ότι αγαπώ τη μητέρα και δεν μπορώ, είναι εκεί. Ναι, το αισθάνομαι, αλλά είναι εκεί. Έχω μια απόσταση. Και τότε έχεις την αίσθηση ενός καινούριου εμένα. Ενός εμένα που παρακολουθεί. Δεν είναι το ίδιο εμένα. Είναι ένας εαυτός που δεν έχει περιεχόμενο, επειδή κάθε περιεχόμενο είναι εκεί απέναντί του και συζητάει αυτό και το νιώθει. Ναι, είναι και αυτό, και αυτό, και το άλλο. Και αρχίζοντας αυτή τη διαδικασία αναγνώρισή τους, δημιουργείται μια σχέση μεταξύ ενός εμένα που τα θέτει αυτά ή τα αισθάνεται αυτά απέναντί του. Έτσι, αν ρωτηθεί κανείς τι είναι αυτό το εμένα, δεν είναι τίποτε από τα αυτά. Τότε βρίσκεσαι μόνος σου, πιο ελεύθερος. Είσαι εσύ με όλα αυτά τα προβλήματα. Έχω θέματα, δεν είμαι το θέμα. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Είμαι κάτοχος με την έννοια ότι τα γνωρίζω, αλλά δεν τα θέλω. Αυτός, ο εσωτερικός εαυτός που αναγνωρίζει όλα αυτά, είναι που χρειάζεται πρόκτιστα να βρεθεί και να αναπτυχθεί. Με αυτόν θα συνομιλήσουμε. Και επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό το θεμελιώδες για μένα γνώρισμα και θέση της σκόπου συμπληρωματικής διαδικασίας. Ο εαυτός δεν μπορεί να θεάται ως αποτέλεσμα επιβαλλομένων δογμάτων. Δεν επιβάλλουμε στον εαυτό, αλλά δημιουργούμε τις διευκολυντικές εκείνες συνθήκες που επιτρέπουν στον παρεμπόμενο να αναγνωρίσει, επεξεργαστεί και νοηματοδοτήσει τις εκάστοτε βιωματικές του διαδικασίες. Όμως, έχουμε πάντα το όμως. Για να προχωρήσει κανείς σε αυτή τη διαδικασία, χρειάζεται μια παύση. Και μοιάζει ο πολιτισμός μας να αρνείται αυτή τη διαδικασία. Τον ρευασμό της σκέψης, θα έλεγα, όπως πρόσφατα άκουσα τον επιτό καθηγητή πολιτισμού και επικοινωνίας Βασίλη Καραποστόλη να υπογραμμίζει. Δεν εμπιστευόμεθα φοβούμε πλέον τον όποιο ρευασμό, αλλά επιλέγουμε την ακολουθία των προτύπων. Συγχωρήστε με αν είπε βάλω, παρακαλώ, αλλά έχω τη ματιά αίσθηση ότι είναι εξαιρετικά ουσιαστικό σε μια τεχνολογική εποχή όπως η δική μας, να αναφερόμεθα σε μια ψυχοθεραπεία ανθρωπιστικής τέχνης, που πολλές φορές μπορεί να φέρει την ποίηση.